σας όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καταρχάς να πω ότι στην καθημερινή της Κυριακής και μάλιστα από ό,τι είδα από το σέλιδο, μας έχει κάνει τιμή ο κύριος Παπαχελάς και έχει συμπεριλάβει ένα άρθρο δικό μου και του πρέσβη των ΗΠΑ, κυρίου Πάγιατ, ένα άρθρο που συνυπογράφουμε και οι δύο, σε σχέση με τις αποφάσεις μας για τα ναυπηγεία της Ελευσίνος. Έτσι, μπράβο. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, γιατί μας ακούνε και οι εργαζόμενοι της ναυπηγίας Ελευσίνος. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία μαζί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εξυγίανση των ναυπηγείων μέσω της εταιρείας Onex. Όμως για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες οι μέτοχοι των ναυπηγείων να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία. Το λέω διότι... Εδώ είναι, στην πρώτη σελίδα. Ακριβώς. Έτσι. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει ορισμένοι από αυτούς. Δεν έχουμε φτάσει στο κρίσιμο ποσοστό του 51%. Και θέλω να γίνει σαφές σε όλους ότι αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα δεν φτάσουμε στο 51%, η συμφωνία αυτή θα χαλάσει με δική τους ευθύνη, τα ναυπηγεία θα προχωρήσουν σε καθάριση, οι εργάτες θα χάσουν τη δουλειά τους και τα αναδρομικά τα οποία δεσμεύεται να τους πληρώσει ο επενδυτής, η εταιρεία Onex, και οι οικογένειες θα βρεθούν στο δρόμο. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι ακόμα που διαθέτουν μικρά ποσοστά σε αυτήν την εταιρεία, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια τα ναυπηγεία παράγουν χρέη και έχουν φτάσει να παράγουν χρέη προς το ελληνικό δημόσιο της τάξης των 200 εκατομμυρίων, προτιμούν να κρύβονται. Θέλω να χαιρετήσω την απόφαση του κυρίου Νικολάου Ταβουλάρη, τη συζύγου του, αλλά και του κυρίου Στεφάνου, που είναι οι μόνοι που έχουν υπογράψει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τη συμφωνία. Έχουμε κάποια θετικά νέα για να ακούσουν οι εργαζόμενοι και από ορισμένους άλλους μετόχους, που αν υλοποιηθούν αύριο θα φτάσουμε σε ένα ποσοστό περίπου στο 47%. Όμως δεν φτάνει, πρέπει να περάσουμε το 51% Σαφής. Για να πάρει η Onex την εταιρεία στα χέρια της, να ξεκινήσει διαδικασία του due diligence που ζητάει η κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω της DFC, να γίνει ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις καρδιές ενισχύσεις. Έχει δρόμο. Και να προχωρήσουμε. Όχι, όχι. Να πάει καλά το θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Να προχωρήσει. Το εξηγώ όλο, γιατί στέλνω ένα μήνυμα προς όλους τους μετόχους των ναυπηγείων Ελευσίνος, σαφής, πατριωτικής ευθύνης και συνείδησης. Σαφής. Επίσης να πω και ένα τελευταίο. Ελάτε. Η ιδέα κάποιων να κάνουν κόλπα την τελευταία στιγμή, δήθεν πουλώντας τις μετοχές τους σε τρίτους, παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία. Οι μετοχές των μετόχων δεν μπορούν να πουληθούν σε κανέναν, καθώς χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο. Κατά συνέπεια, κάθε τέτοια πώληση αποτελεί καταδολίευση δανειστών, είναι ποινικά κολάσιμη πράξη και θα τιμωρηθεί αμήλικτα από την ελληνική δικαιοσύνη κατά τον νόμο. Το μήνυμα το στείλατε. Οι μέρες είναι 2 ή 3, μαξ το μέγιστο που θα περιμένουμε για τις υπογραφές. Το κράτος δεν παίζει με τις ζωές των ανθρώπων. Στείλατε ένα... κάποιοι που έχουν 2, 3, 5, 10%, 1%, 2% πάνε να παίξουν με τις ζωές των ανθρώπων, θα μας βρουν απέναντι, σύμφωνα με τον νόμο, και επαναλαμβάνω, αυτή είναι μία απόφαση που θα πρέπει όλοι να λάβουν εντός 2-3 ημερών το πολύ. Μάλιστα. Εάν λοιπόν υπογράψουν, ένα λεπτό, θα κάνω συνέντευξη τύπου μέσα στην εβδομάδα για την έναρξη της συμφωνίας. Εάν δεν υπογράψουν, η συμφωνία θα χαλάσει και θα κάνω συνέντευξη τύπου για να μάθουν εκεί οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός τα ονοματεπώνυμα αυτών που χάλασαν τη συμφωνία. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και έναντι των εργαζομένων και έναντι του δημοσίου και έναντι της εταιρείας και έναντι της ιστορίας. Εδώ πια δεν είναι ώρα για παιχνίδια. Είστε απόλυτα σαφείς. Τώρα. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο. Πάμε εδώ τώρα στα κοπιά της Αλέξενας. Εδώ. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει, αγαπητέ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πρωτοσέλιδο. Κύριε Γεωργιάδη, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα επιχειρήματά του, ο κύριος Παπάς στα δικά του, ο κύριος Καλογρίτσας στα δικά του και το καθεξής. Τι είναι το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, νομίζω μια εφημερίδα που σήμερα θα αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις επιλογές μας στα περίπτερα. Και λέει και ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν μπορώ, δεν έχω μάθει να λειτουργώ σαν χωροφύλακας ή πεδονόμος. Σωστά λέει, διότι ναι, σωστά. Όλοι οι άλλοι δεν μπορεί είναι... να είναι χωροφύλακας ή πεδονόμος, αλλά πρώτον, οφείλει τώρα να μην κρύβεται και να πάρει αποφάσεις τώρα που τα έμαθε. Ναι. Αν και οφείλω να ομολογήσω, σαν τι αποφάσεις. Είναι αστείο να πιστέψουμε ότι ο κ. Παπάς τα έκανε χωρίς να το ξέρει. Λοιπόν, να καταλάβω ακόμα γιατί μιλάμε. Λοιπόν. Στο δικαστήριο, ναι, ο κύριος, μεταξύ του κ. Καλογρίτσα και της εταιρείας CCC, η οποία διεκδικεί τον κ. Καλογρίτσα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ο κ. Καλογρίτσας κατέθεσε ενόρκως και δια των δικηγόρων του
ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν τα χρωστάει στην εταιρεία αυτή, γιατί αυτά τα 3 εκατομμύρια του τα έδωσε αυτή η εταιρεία πράγματι, με τη μεσολάβηση του κυρίου Νίκου Παπά, ώστε να δώσει την εγγυητική για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Δηλαδή, ο κύριος Νίκος Παπάς τότε έστησε έναν διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Αυτιά, και θυμάστε και εδώ στο Sky πόσο μεγάλη πίεση είχατε δεχτεί τότε για αυτό το διαγωνισμό, στον οποίο διαγωνισμό ο ίδιος ο υποτίθεται αδέκαστος διαιτητής υπουργός μεσολαβούσε υπέρ μιας εταιρείας του κυρίου Καλογρίτσα με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, οι οποίες παραβιάζουν και τον νόμο, διότι το να πάρεις χρήματα από μια εταιρεία για μια αλφα δουλειά και να τα χρησιμοποιείς για μια άλλη δουλειά, είναι το αδίκημα που λέμε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Λοιπόν, άρα έχει παραβιάσει τον νόμο σε ένα πολύ σοβαρό αδίκημα, σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Καλογρίτσα, για να στήσει το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Και αυτό ελέγχθη μέσα σε δικαστήριο. Τώρα ο κ. Παπάς έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος να κάνει αμέσως μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα και να θεωρήσει ότι αυτό είναι μια συκοφαντία εναντίον του, και τότε ο κύριος Καλογρίτσα οφείλει να παρουσιάσει τα όποια αποδεικτικά στοιχεία έχει, φαντάμε κάτι θα έχει, για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, ή εάν ο κύριος Παπάς δεν πάει στα δικαστήρια τον κύριο Καλογρίτσα, οφείλει αμέσως ο ΣΥΡΙΖΑ να τον αποπέμψει. Διότι αν δεν τον αποπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πια υπάρχει αυτή η καταγγελία στο δικαστήριο, μάλιστα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται αυτού του τύπου τις πρακτικές. Τι απάντησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ στις καταγγελίες αυτές? Δύο πράγματα. Ένα, ότι δικηγόρος του κυρίου Καλογρίτσα είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος διώκεται για την Οβάρτης. Τι σχέση έχει η δίωξη, παράνομη δίωξη για παθητική δωροδοκία του κυρίου Λοβέρδου από την κυρία Τουλουπάκη για την Οβάρτης, που εν πάση περιπτώσει η δίωξη δεν παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας, ναι, θα κληθεί στα δικαστήρια όταν δικαστεί και αν δικαστεί, με την αυτοτελή αυτή υπόθεση όπου ο κύριος Καλογρίτσας καταγγέλει στο δικαστήριο ότι τα 3 εκατομμύρια του τα έδωσε ο κύριος Νίκος Παπάς μέσω μιας εταιρείας για συμμετάσχει διαγωνισμό για τις άδειες. Το Κινάλ, η δεύτερη δήλωση του κυρίου. Το Κινάλ ζήτησε να παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Συμφωνείτε? Μα σας είπα, υπάρχει παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Έτσι λέγεται ο νόμος. Γιατί εγκληματική? Διότι πήγε να στήσει ένα διαγωνισμό του δημοσίου. Προσέξτε όμως τώρα. Τη δεύτερη απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, λέει, κόψαμε τον Καλογρίτσα γιατί δεν πλήρωσα τα λεφτά. Πρώτα απ' όλα, δεν έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Καλογρίτσα, εκτός αν υποθέσουμε ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποφασίσει για τη διάρκεια ενός δημόσιου διαγωνισμού, φαντάζομαι όχι. Αλλά θυμήθηκα αμέσως όταν έγραψε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς κόψαμε τον Καλογρίτσα επειδή δεν πλήρωσε τα 20 εκατομμύρια. Την καταγγελία που είχε κάνει, κύριε Αυτιά, στην εκπομπή του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, προ 2 ετών, που επίσης καταγγελία αυτή ουδέποτε διαψεύστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Νίκος Παπάς πήγε στο σπίτι του και του ζήτησε να δανείσει επωνόμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα 20 εκατομμύρια στον κύριο Καλογρίτσα τότε, ώστε αυτός να πληρώσει τη δόση για τις τηλεοπτικές άδειες και να μην χάσει την άδεια την οποία του είχε δώσει ο κύριος Παπάς. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία ολόκληρη σπήρα, μία ολόκληρη συνωμοσία, στήσιμο από την τότε κυβέρνηση ενός διαγωνισμού που υποτίθεται ήταν αδέκαστος και ήταν, ξέρω εγώ, η καινοτομία στην ενημέρωση. Τον αρμόδιο υπουργό να μεσολαβεί για να μεταφέρονται εκατομμύρια, για να μπορέσει να συμμετάσχει κάποιο σε εταιρεία. Ο αρμόδιο υπουργό κ. Παπά από χθε να μην έχει πει λέξη, για να έχει εξαφανιστεί, να μην έχει κάνει το tweet για αυτή την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ να σφυρίζει κλέφτικα και να λέει άσχετα με την υπόθεση πράγματα. Και βεβαίω ο εισαγγελέα να μην έχει ακόμα επέμβει για κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ κάθε μέρα πια βγαίνουν στη δημοσιότητα πράγματα που δείχνουν ότι η Ελλάδα την περίοδο του κυρίου Τσίπρα δεν είχε κυβέρνηση, κύριε Αυτιά. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Που όλη την ημέρα κάναν συνωμοσίες. Λέει εδώ, όταν ρωτήθηκαν οι δικηγόροι του Καλογρίτσα, παρουσία του ιδίου, ποιο είναι το White House, απάντησαν στο δικαστήριο ότι πρόκειται για το Μέγαρο Μαξίμου και τον Νίκο Παπά. Αυτό το είπαν δημόσια. Τι σημαίνει αυτό πολιτικά? Ήξερε το Μέγαρο Μαξίμου? Ήξερε. Μια και χθες είχαμε την 4η Ιουλίου, ναι, την ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, και να ευχηθούμε για άλλη φορά χρόνια πολλά στην φίλη και σύμμαχο Αμερική. Να σας πω ότι είναι και λίγο κωμικό. Οι άνθρωποι αυτοί γαλουχήθηκαν σε όλη τη ζωή ως κομμουνιστές και όταν πήραν την εξουσία αποδεικνύεται ότι αυτοαποκαλούσαν το Μέγαρο Μαξίμου White House. Δεν το λέγανε Κρεμλίνο, ούτε κόκκινη πλατεία. White House ονειρεύονταν να έχουν, λοιπόν, οι πρώην κομμουνιστές. Τώρα τι θα κάνετε με αυτό το θέμα? Με αυτό το θέμα τι θα κάνετε? Εδώ ο νόμος των αδειών, το μόνο που τότε
Τότε ακούστηκε το απίθανο. Ήθελα να μαντρώσω το σύστημα στο Υπουργείο για τρεις μέρες, να τους κλειδώσω μέσα, να τους ταπεινώσω και να μου πληρώσουν και από πάνω. Γιατί δεν θα μπορούσαν να σε πληρώσουν, να πάρουν τις άδειες και να είσαι και ωραίος. Επειδή εμένα το τεκμήριο της οθότητας πάντα μου αρέσει και δεν μπορώ να καταδικάσω τον κύριο Νίκο Παπά βάσει καταγγελίας του κυρίου Καλογρίτσα, το ξεκαθαρίζω ότι εφόσον ο κύριος Παπάς κάνει αμέσως μήνυση αύριο το πρωί τον κύριο Καλογρίτσα ως συκοφάντη για αυτά που κατέθεσε στο δικαστήριο, θα έχει αποδείξει ότι θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Βεβαίως φαντάζομαι ότι αν φοβάται ότι ο κύριος Καλογρίτσας έχει στα χέρια του στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, τότε σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Παπάς θα αποφύγει να κάνει όχι μήνυση, ακόμα και δήλωση. Εάν όμως είναι καθαρός ουρανός και επειδή ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, δεν έχει παρά να κάνει μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα. Εάν όμως δεν κάνει, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας και ο λοιπός ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίλης, ο Τσακαλώτος, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι και οι ιδεολόγοι της αριστεράς να κάνουν ότι δεν βλέπουν όλο αυτόν τον εσμό, όλη αυτή τη σαπίλα που βγαίνει από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα. Ο δε κύριος Τσίπρας, για να μην κοροϊδευόμαστε, και θα το πω αυτό, η ιδέα ότι το δεξί του χέρι κύριος Παπάς έκλεινε deal με τον Μιονί, καλούσε την εισαγγελέα διαφθορά στο γραφείο του, μιλούσε για τον Παπαγγελόπουλο, στη συνέχεια έκλεινε deal με τον Καλογρίτσα, έπαιρνε τα 3 εκατομμύρια από τη CCC κατά τον Καλογρίτσα και όλα αυτά. Πήγαινε στο Μαρινάκι και του δούσε 20 εκατομμύρια για τον Καλογρίτσα. Ότι όλα αυτά τα έκανε ο κ. Παπάς χωρίς ο Τσίπρας να ξέρει τίποτα, δεν ήξερε ο Τσίπρας. Με συγχωρείτε. Πάντως, σήμερα η δήλωση του κυρίου Τσίπρα: δεν έχω μάθει να λειτουργώ σαν χωροφύλακας ή παιδονόμος. Είναι νύπτωτας χείρας μου. Δεν μπορεί να ανοίξει τα σχήρα του κ. Τσίπρα. Γιατί? Γιατί εδώ η υπόθεση του κ. Καλογρίτσα, σας είπα, δεν είναι μόνο πολιτικής φύσεως ζήτημα, είναι και νομικής φύσεως ζήτημα. Ένα λεπτό. Ό,τι κάνει ο Γεωργιάδης, ενημερώνει αμέσως το Μητσοτάκη. Ο Γεωργιάδης συγκεκριμένα ενημερώνει πάντα το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και δεν παίρνει πρωτοβουλία που δεν ξέρει ο Μητσοτάκης. Και φαντάζομαι όλοι οι υπουργοί. Διότι Σαφής. Η δουλειά μας δεν είναι να χρησιμοποιούμε την εξουσία που μας δόθηκε ανεξέλεγκτα. Διότι ο κ. Η δουλειά Παπάς... μας είναι να χρησιμοποιούμε την εξουσία που μας δόθηκε κατά τη βούληση της κυβερνήσεως. Έχει. Όχι απλώς φιλικές σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα, είναι σαν αδέρφια είναι. Σαν αδέρφια αυτό είναι. Εδώ είναι προσωπικό του θέμα αυτό. Εγώ σας πάω στο ουσιαστικό θέμα. Εδώ βγαίνει ο κύριος Καλογρίτσας, φίλος τους μέχρι χθες. Ναι. Φίλος τους. Γιατί πήγαν να ποινικοποιήσουν και τη σχέση Θεοδωρικάκου Καλογρίτσα, που αυτό είναι το ακόμα αμίμητο. Λες και ο κύριος Σπίρτζης δεν είναι κουμπάρος του κύριου Καλογρίτσα. Λες και ο κύριος Καμένα ήταν υπουργός του, δεν ήταν κουμπάρος του κύριου Καλογρίτσα. Ο Θεοδωρικάκος τους μάρανε. Λες και δεν ξέρει η Ελλάδα την υποστήριξη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Καλογρίτσα με το σπάσιμο της οδού από το σπίτι σε 5 κομμάτια για να τα πάρει τότε η εταιρεία Τοξότης και να βοηθηθεί οικονομικά ο Καλογρίτσας. Τώρα. Λες και ξέχασε η Ελλάδα τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη. Μας περνάνε όλους ότι έχουμε ομαδική αμνησία. Λοιπόν, άρα εδώ δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να κρύβεται πια. Τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, αν ο κύριος Τσίπρας κρύβεται γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί προφανώς την έχει για να μην μιλάει και να λέει αυτά τα αστεία. Οι κύριοι Τσακαλώτος και Φίλης, που το παίζουν πάντα, ο Βούτσης, που το παίζουν πάντοτε ως υπερασπιστές του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς, και οι άγιοι και οι ηθικοί άνθρωποι θα μείνουν και πάλι σιωπηλοί, τώρα που σφυρίζουν τα εκατομμύρια στις βαλίτσες της ΣΥΡΙΖΑ και του Καλογρίτσα. Τώρα. Λοιπόν, άρα εδώ, δεν έχει τώρα σιωπή. Γιατί θυμίζω, για το μην το ξεχάσουμε, ότι ο Καλογρίτσα με τα λεφτά που πήρε από τη CCC δεν μπήκε μόνο στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, αλλά κατά τη δήλωσή του έδωσε και τα χρήματα στο Βαξεβάνη για να φτιαχτεί η εφημερίδα Ντοκουμέντο, η οποία όλοι ξέρουμε τι ρόλο έπαιξε τους επόμενους μήνες κατά της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, κατά του Μητσοτάκη, κατά ΕΜΟΥ, κατά του Σαμαρά, κατά του Παπασταύρου, κατά τόσων πολλών ανθρώπων. Για δείτε εδώ. Άρα, τώρα. Με τα λεφτά αυτά. Με τα λεφτά αυτά πληρώσαν τον Βαξεβάνη για να κάνει αυτή την εφημερίδα. Και φτιάξαν ένα όπλο για να λασπώνουν και να σκοφαντούν τους πολιτικούς αντιπάλους. Πάμε τώρα. Πάμε να μείνει σιωπηλός ο Τσίπρας. Πάμε στον κύριο Αλαβάνο. Ο κύριος Αλαβάνος σήμερα λέει το εξής. Η αριστερά της κλίκας δεν έχει ηθικό πλεονέκτημα. Και ακούσαμε και τον κύριο Κωνσταντόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη Κυριακή την κυρία Κωνσταντοπούλου να λένε πράγματα τα οποία είναι πολύ σκληρά έναντι της προηγούμενης κατάστασης. Ερώτημα. Η συνέντευξη του κυρίου Κωνσταντόπουλου στο Άξιον 24
αξίζει να την παρακολουθήσετε. Εγώ την έχω ανεβάσει το κανάλι μου στο YouTube ολόκληρη, γιατί είναι συγκλονιστική. Η σημερινή συνέντευξη του κυρίου Αλέκου Αλαβάνου, ενός ανθρώπου που μπορεί να έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αλλά το ήθος του και το ότι είναι κύριος, δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Είναι επίσης συγκλονιστική. Οι άνθρωποι αυτοί, φαντάζομαι ότι αυτό που κάνουν τώρα είναι να υπερασπιστούν την αριστερά από το έρευος, από το σκότος και από τη βρώμα που αναδύει το περιβάλλον Τσίπρα. Τώρα. Και φυσικά ως γνήσιοι αριστεροί αυτοί θέλουν να προστατεύσουν όσο μπορούν το κύρος της αριστεράς, το οποίο το έχει ξεφτυλίσει ο Τσίπρας. Για να πάμε όμως, τώρα. Όμως, ναι, να μην ξεχνάμε και ορισμένα άλλα πράγματα σήμερα, Γιώργο μου. Δύο. Σαν σήμερα είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015. Ναι, μου το επέτειο να ξεχάσουμε αυτή την ημερομηνία. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την ημερομηνία. Είναι η μέρα που παρέσερε έναν ολόκληρο λαό σε ένα γελίο δημοψήφισμα. Και μετά τρέχαμε. Και μετά τρέχανε να παρακαλούν το Σόιμπλε και τη Μέρκελ να τους δώσουν μνημόνιο. Να και φωτογραφία να την έχεις στο γραφείο σου. Εδώ να πανηγυρίζουν. Ναι. 15 μέρες μετά από αυτή τη φωτογραφία ήταν στα πόδια της Μέρκελ και της Ευρώπης και παρακαλούσαν για μνημόνιο. Για λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος από τι γλιτώσαμε τώρα, και πόσο παραμύθι πούλησαν στον ελληνικό λαό. Για να πάμε στα θέματά μας, για να δούμε και τους υπόλοιπους. Μου έλεγε η κυρία Καλατζάκου νωρίτερα. Και θέλω και για το ελληνικό, ναι, να πω κάτι. Τα είπαμε όλα για το ελληνικό. Σου είχα πει 25η Μαρτίου που ντόζες. Μισό. Σου είχα πει 25η Μαρτίου. Μου είχε πει Φεβρουάριο. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Σωστά, Αδωνή, ένα λεπτό. Σωστά. Και συγγνώμη είχα για τον ελληνικό. Φεβρουάριο. Ξέρω ότι υπήρξαν νομικές δυσκολίες. Όχι, πει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η όλη καθυστέρηση στην έναρξη του έργου ήταν αυτοί οι 4 μήνες. Όπως το λέτε. Από τον Φεβρουάριο στον Ιούνιο. Ερώτημα. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι στο ενδιάμεσο έγινε μια πανδημία. Το που ξέρω. Θα μάθει τα πάντα για το δύο ξέρω, μήνες. Ξέρω, λογαριάζαμε. Μια δικαστική διαμάχη. Λογαριάζαμε χωρίς τον ξενοδόχο. Πολύ ωραία. Οφείλω όμως να πω στην κριτική του κυρίου Παπά και των Σιριζέων ότι αυτά είναι fake news και ότι δεν ξεκίνησε το έργο και διάφορα τέτοια. Α! Βγήκανε σε όλα τα κανάλια και λέγανε ψευδώς ότι τα πληρώνει τα έργα το ελληνικό δημόσιο. Τους ακούσατε. Ενώ υπάρχει ο νόμος που ψηφίσαμε στη Βουλή που προβλέπει ότι όλα αυτά τα έργα της κατεδαφίσης, δηλαδή στο ελληνικό που βλέπετε, τις πληρώνει η εταιρεία Λάμδα. Μάλιστα. Μου γεννήθηκε όμως μια απορία, κύριε Αυτιά, που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Ποια? Όλοι αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίναν στα πάνελ και λέγανε ότι τα λεφτά τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και όχι η Λάμδα, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Σπύριτζης που έγραψε γι' αυτό και λοιπόν, άρθρο στα νέα κτλ. Κύριε Γεωργιάδη, να αφήσουμε ένα, τώρα την πολυλογία. Δεν με ενδιαφέρει τι λέγανε αυτοί. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Έχει σημασία. Γιατί αυτοί βρίσκανε δάση κάτω από το αεροδρόμιο. Έχει σημασία. Δάσος βρήκανε. Ξέρετε σε ποια εταιρεία. Δάσος βρήκανε. Το φαντάζεσαι αυτό. Τα αεροπλάνα προσγειωνόταν σε δάσος. Ναι, πάμε. Ξέρετε σε ποια εταιρεία ανέθεσε η Λάμδα να κάνει κατεδαφίσεις την οποία και πληρώνει η Λάμδα? Στην εταιρεία Intracat του κυρίου Κόκαλη. Ερωτώ λοιπόν, όλοι αυτοί οι Σιριζέοι, ένα τηλέφωνο στον ευρωβουλευτή τους Πέτρο Κόκαλη, να τον ρωτήσουν ποιος τους πληρώνει. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο ή η Λάμδα. Για πάμε τώρα δεν στα δύσκολα. Δεν μπορούσαν να κάνουνε. Πάμε στα δύσκολα τώρα. Το λέω τώρα, για να καταλάβετε το μέγεθος της ανεσχυντίας τους, το μέγεθος της ψευτιάς τους. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός τους έδωσε το 2014 σε 4 εκλογές χαστούκι και μυαλό δεν βάλανε. Τώρα, παραμένουν οι ίδιοι ψεύτες. Για πάμε όλοι μαζί, κύριε λοιπόν, Γεωργιάδη. Τα χρήματα για τις κατεδαφίσεις που βλέπετε τις πληρώνει η εταιρεία Λάμδα. Σαφής. Και όχι το ελληνικό δημόσιο. Το έργο το ξεκίνησε. Αδωνή, το πάμε. Το πάμε. Να πούμε ότι είναι ένα έργο που το προχώρησαν τρεις κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός. Το πάμε, κύριε Γεωργιάδη, το πάμε. Το συνέχισε ο Πρωθυπουργός Τσίπρας έστω και με πίεση. Και το ολοκλήρωσε ο Πρωθυπουργός λοιπόν, Μητσοτάκης. Αντί να κάνουν αυτό, βγαίνανε να πούνε όλα αυτά ψέματα λοιπόν, στα κανάλια και τηλεοράσεις. Λοιπόν, δάνεια, ένα λεπτό. Τώρα πάμε στο Zoom. Πάει ο κόσμος στην τράπεζα. Μάρτυρας εδώ όλοι που κάνουν ρεπορτάζ. Και λέει, μπορώ να έχω δάνειο. Και του λένε, σωθήκαν τα λεφτά. Όσον αφορά το ΤΕΠΙΚ 2, ναι, πράγματι υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων των μάλιστα, οποίων το δάνειό τους εγκρίθηκε από τις τράπεζες, αλλά μέχρι ότου εγκριθεί, επειδή εκεί τηρείται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, είχαν εξαντληθεί τα 2 δισεκατομμύρια που είχαμε βάλει στον κουμπάρα. Είμαι στην ευχάριστη να σας πω για άλλη μια φορά ότι ήδη συμφωνήσαμε με τις τράπεζες, ναι, τώρα υπογράφουμε τις σχετικές συμβάσεις, έχουμε βρει τα χρήματα και θα καλύψουμε με δάνεια έως 500.000 ευρώ με πληρωμή από εμάς του επιτοκίου των 2 πρώτων ετών
όλα τα δάνεια, όλα τα δάνεια. Δεν βρήκαν λεφτά στα πρώτα 2 δισεκατομμύρια. Κανένας από όσους έκανε αίτηση στο ΤΕΠΙΚ 2 και πήρε έγκριση από τις τράπεζες, δεν θα μείνει χωρίς δάνειο. Θα πάρουν όλοι. Επίσης να σας πω ότι και η διαδικασία του εγκαιοδοτικού μας, του δεύτερου δηλαδή εργαλείου, σήμερα που μιλάμε, από τα πρώτα 3,5 δισεκατομμύρια, ναι, έχουν ήδη εγκρίνει οι τράπεζες σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια. Φυσικά το πρόγραμμα ακόμα προχωρά και να φτάσει τα 7 δισεκατομμύρια. Άρα και τα δύο εργαλεία προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα και ήδη η αγορά το αρχίζει να καταλαβαίνει. Στην ένσταση ότι οι τράπεζες έχουν κόψει πάρα πολύ κόσμο από τα δάνεια, θα πω μόνο μία ιστορία. Κάποιος μεγάλος θεσμικός εκπρόσωπος, που δεν θα πω τώρα το όνομά του, λέω Μπαμιτέλη, μάζεψε πάρα πολλές αιτήσεις για να ελέγξει εάν οι τράπεζες καλώς κακώς δεν έδωσαν το δάνειο. Και με πήρε προχθές το βράδυ τηλέφωνο και μου είπε: Άδωνη, δεν έχω να κάνω ανακοίνωση για τα πρώτα 300 δάνεια που ελέγξαμε για το αν καλώς ή κακώς οι τράπεζες δεν τους έδωσαν. Και στα 300 βγήκε ότι οι τράπεζες καλώς δεν τους έδωσαν. Και έτσι αποφάσισα να μην βγει να μιλήσει δημόσια. Ερώτημα. Κυρία Καλατζάκου. Άρα δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέμε. Προχωράει το σύστημα. Το σύστημα προχωράει. Με τις δυσκολίες του, Καλατζάκου, με το λόγο. Του, με τα προβλήματά του, αλλά προχωράει. Λοιπόν, ρώτησε η κυρία Καλατζάκου νωρίτερα και χθες και προχθές για αυτά που δεν χρειάζονται υποθήκη τα δάνεια. Κυρία Καλατζάκου, ελάτε. Δηλαδή τα 30, 40, καταλαβαίνετε. Ελάτε. Κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν συγχαρητήρια για όλα τα αναπτυξιακά έργα που θα δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας και θα καλύψουν τα επενδυτικά κενά του παρελθόντος. Αυτή ήταν μια εισαγωγική παρατήρηση. Η ερώτησή μου είναι τώρα που διάβασα χθες μια συνέντευξή σας στα παραπολιτικά, πάρα πολύ καλή, όπου εκεί λέτε ότι πρέπει τα κριτήρια των τραπεζών να μην είναι τυραννικά. Επειδή έχουμε μια πρόσφατη εξέλιξη, ότι δηλαδή τα μέτρα βελτίωσης του προσωρινού πλαισίου για τη στήριξη επιχειρηματικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βελτιωθεί κατά το ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν τζίρο μέχρι 10 εκατομμύρια δεν κρίνονται για τη βιωσιμότητά τους με τα ευρωπαϊκά κριτήρια, αλλά χρειάζεται απλά να μην έχουν υπαχθεί στον πτωχευτικό νόμο. Καθώς επίσης και για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ότι μπορούν να βελτιώσουν μέσα στο 20, αν έχουν βελτιώσει τα οικονομικά τους στοιχεία. Μάλιστα. Και αποδεικνύεται αυτό, μπορούν να διανοηθωθούν. Προσέξτε, αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η βελτίωση του πλαισίου για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά λέτε στη συνέντευξή σας, εφόσον είναι αξιόπιστες τραπεζικά, εκεί δεν μπορούμε να πιέσουμε τις τράπεζες. Μπράβο. Ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφού και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την άδεια. Σωστό. Πια. Να μην γίνονται βιώσιμες. Υπουργέ. Να το εξηγήσω λίγο. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έδωσε την άδεια που ζητήσαμε εμείς. Εμείς προκαλέσαμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τι λοιπόν μας απάντησε και τι μας απάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μας απάντησε ότι ενώ μέχρι προχθές εξ ορισμού οι επιχειρήσεις που ενέπιπταν στον ορισμό περί προβληματικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κόβονταν από τα δάνεια, τώρα οι επιχειρήσεις έως 50 εργαζομένους και έως 10 εκατομμύρια τζίρο, ναι, λέει το 97% των ελληνικών, ναι, επιχειρήσεων, ναι, δεν θα κόβονται από τον ορισμό και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα μπορούν, εάν τώρα φτιάξουν τα βιβλία τους, με 31 Δεκεμβρίου του 19, να τώρα να κάνουν άξονα κεφαλαίου, να φτιάχνουν τα βιβλία τους και να μπορούν και αυτά να μπουν στα ανεδοτικά εργαλεία. Ερώτημα, ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη. Μας εκτίματος. Προσέξτε το. Κύριε Γεωργιάδη. Αυτές να κάνει λοιπόν, ναι, κυρία Καλατζάκου, με τα κριτήρια. Κόβονται για τυπικούς λόγους. Ωραία, τώρα. Δεν είναι τυπική, πάντα, είναι ουσιαστικό. Είναι αυτό που λέει, έχει δίκιο η κυρία Καλατζάκου. Μα κύριε Γεωργιάδη, έχει δίκιο. Εμείς το ζητήσαμε, η κυβέρνηση μας το πέτυχε. Ωραία, τώρα. Είναι άλλη μία μας επιτυχία. Ένα λεπτό. Το αποτέλεσμα όμως δεν θα το έχουμε αν δεν δοθεί το δάνειο. Έτσι, μπράβο. Το δάνειο δεν θα δοθεί και δεν πρέπει να δοθεί σε επιχείρηση που δεν θα μπορεί να το επιστρέψει. Βεβαίως. Γιατί αν, κυρία Καλατζάκου, οι τράπεζες μοιράζουν δάνεια σε επιχειρήσεις λοιπόν, που φαίνεται ότι δεν μπορούν να το επιστρέψουν, θα απειληθεί το τραπεζικό σύστημα. Με 1,5 χρόνο θα έχουμε όχι νέο μνημόνιο, νέο μνημόνιο. Ωραία, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Επειδή έχω πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν θέλουμε νέο μνημόνιο με τίποτα. Ακούστε. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί. Κύριε Γεωργιάδη, μισό, παιδιά, μισό. Για να μην ζητάνε ακόμη και το ευχέλαιο του παπά από τον πολίτη για να του δώσουν 5 ευρώ. Τρέξτε γρήγορα τα δάνεια χωρίς προσημείωση.
Τρέξτε τόσο γίνεται γρηγορότερα. Μαθαίνω. Μαθαίνω ότι τα επιμελητήρια. Και ήδη προχωράνε οι εταιρείες και ορισμένα επιμελητήρια μπαίνουν στο παιχνίδι, πράγματι, για να συστήσουν εταιρείες ειδικού σκοπού. Πιστεύω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τις πρώτες εταιρείες που θα λειτουργούν και θα δίνουν δάνεια. Αυτό είναι μεγάλη είδηση. Ένα λεπτό. Έρχονται δάνεια 25 και 30 χιλιάδων ευρώ. Τόσα θέλει η περιφέρεια, κύριε Γεωργιάδη, όταν έχει ένα μίνι μάρκετ, όταν έχει ένα μαγαζί, όταν έχει ένα πούλμαν που ήταν τουριστικό, όταν έχει ένα οτιδήποτε που θέλει ένα κεφάλαιο κίνησης. Γρήγορο τα γράφει και τα γράψε και ο Νίκος πολλές φορές, τα λέει και ο Βαγγέλης, τα λέει η κυρία Καλατζάκου, τα λέει ο κύριος Μπούρλος, ο Μητρόπουλος, οι πάντες. Όλοι. Όταν θέλει ένα 25-30 για να φύγει μπρος, τούτο που είπατε τώρα με την επίβλεψη των επιμελητηρίων. Και μαθαίνω ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας φτιάχνει ένα παρατηρητήριο χορήγησης δανείων. Φέρτε το γρήγορα για να τρέξει ο μικρός επιχειρηματίας στο νησί, στην περιφέρεια, παντού. Ελάτε. Αυτές οι εταιρείες με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν αφού και ορισμένες ειδήσεις σήμερα, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Αύριο λογικά ανοίγει η πλατφόρμα για την επιστρατεία αποκαταβολή 2, να μάθει κάθε επιχείρηση που έκανε αίτηση πόσα χρήματα θα πάρει. Έχει τρέξει πολύ γρήγορα και το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας. Πιστεύω ότι στην επιστρατεία αποκαταβολή 2 θα πάρουν αρκετά χρήματα πάνω από 100.000 επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αν αυτές τις αφήσεις στις 53.000 επιχειρήσεις πήραν στην επιστρατεία αποκαταβολή 1, ήδη φτιάχνουν μια μεγάλη και κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων που πήραν αρκετό ρευστό για τα μέτρα της κάθε μία, ώστε να επιβιώσουν αυτή την κρίσιμη φάση. Ήδη ανακοινώνουμε στη Βουλή την επιστρατεία αποκαταβολή 3. Που θα αφορά κυρίως τον τουρισμό και τις εποχικές επιχειρήσεις. Και θέλω να πω το ότι η γενναία απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού για τον μηδενισμό της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν μείωση του τζίρου τους άνω του 35%. Σημαντικό μέτρο αυτό. Διότι και εσείς εδώ στην εκπομπή και δικαίως συνεχώς μας ρωτάγατε πόση θα είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Και θυμίζω ότι μας λέγανε του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. Όταν ανακοίνωσε προχθές ο Μητσοτάκης 100% μείωση, μηδέν δηλαδή η προκαταβολή, για τις επιχειρήσεις που έχουν πράγματι πληγεί από τον κορονοϊό, στο τζίρο τους αποδεδειγμένα πάρα πολύ, τι βγήκαν να πούνε. Δεν φτάνει το μηδέν, πρέπει να είναι και αρνητικό. Μα είναι και αρνητικό γιατί παίρνουν μηδέν προκαταβολή φόρου και επιστρεπτή προκαταβολή. Άρα λοιπόν εδώ τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία στην πραγματικότητα, κύριε Αυτιά. Πάντως, υπάρχει πίσω ένα μέτρο, κύριε Γεωργιάδη, που θα είναι μέτρο, θα έλεγα, ιδιαίτερα σημαντικό. Περιμένω στη ΔΕΘ από τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει γενναία μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Μπούρλο και την κυρία Καλατζάκου, όπου εκεί, κύριε Γεωργιάδη, θα ωφεληθεί ακόμη περισσότερο και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος. Και αυτό θα το ανακοινώσει στη ΔΕΘ, να το ξέρετε. Πρώτα απ' όλα, μέσω του προγράμματος συνεργασία, το κράτος αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο πια ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών. Επεκτάθηκε το πρόγραμμα και σε χρόνο, περισσότερους μήνες δηλαδή. Οι επιχειρήσεις θα κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος, θα ελαφρυνθούν κέρια και ως προς τη μισθοδοσία και ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα μπορούν να απολαύσουν μείωση αυτού του είδους του βάρους στην λειτουργία μιας επιχείρησης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και να το κάνουν οι εταιρείες, γιατί είναι πολλά τα χρήματα τα οποία θα δαπανίσει το ελληνικό κράτος για να δώσει αυτή τη διευκόλυνση επιχειρήσεις και να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων με σχεδόν εξασφάλιση το 100% του μισθού. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του μισθού θα χάσει ένας εργαζόμενος για να δουλεύει το μισό χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Και θα έχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του φορών στο 100%. Λοιπόν, Υπουργέ, αυτά είναι μέτρα. Σε ευχαριστώ να το λήξουμε πάλι σε διάλειμμα. Έχουμε υπερβεί το χρόνο. Πολύ μεγάλου εύρους που έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, ξεπερνώντας πάσα προσδοκία. Θα δώσετε και άλλα λεφτά στο μέλλον, γιατί η κρίση θα είναι μεγάλη. Και ακόμα δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη. Τι θα τα κάνουμε αυτό αυτά. Το ψυγείο τα βάλουμε. Αυτό είναι επιτυχία. Όλα αυτά τα μέτρα είναι που λέμε είναι με τα δικά μας τα λεφτά. Α, μπράβο. Και με την οικοκυρωσύνη που έχουμε δείξει. Σε αυτό πάμε πας όλοι. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε διάλειμμα.